Από το σπίτι γυμνάζονται τα μέλη του Δρομέα Θράκης μέσα από ένα εγχείρημα που άρχισε στην προηγούμενη καραντίνα και συνεχίζεται και τώρα. Και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να γυμναστούν και μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό μέσα από τη σελίδα του Facebook του Δρομέα Θράκης. Για το εγχείρημα αυτό, καθώς και τον αγώνα που αρχίζει από σήμερα και έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, μας μίλησε ο τεχνικός διευθυντής του Δρομέα Θράκης, Κώστας Πανταρόπουλος. Ο Δρομέας Θράκης βρήκε τον τρόπο να συνεχίσει τις προπονήσεις του με κάποιον τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε, και να μας γυμνάσει παράλληλα και όλους. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη διαδικτυακή γυμναστική που ξεκίνησε ο Δρομέας Θράκης? Ναι, μάλιστα. Αφού ζήσαμε την πρώτη εμπειρία της άνοιξης, της πρώτης καραντίνας, διαπιστώσαμε την ανάγκη των αθλητών μας, αλλά και γενικά της ευρύτερης κοινωνίας, για άθληση κατοίκων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κρατήσουμε σε φόρμα όχι μόνο τους δικούς μας αθλητές, αλλά γενικά να δώσουμε μια διέξοδο στην κοινωνία όλων των ηλικιών, να μπορέσουν να κρατηθούν σε μια καλή φυσική κατάσταση, αλλά και ψυχολογική, θα έλεγα, γιατί η γυμναστική σίγουρα βοηθάει και την ψυχολογία μας. Όσοι φυσικά μπορούν και βγαίνουν και πεζοπορούν και περπατάνε έξω και τρέχουν, ακόμα καλύτερα, αλλά με αυτόν τον τρόπο τους δίνουμε δυνατότητα ακόμα και αυτούς να κάνουν μια στατική άσκηση στο σπίτι, με ειδικούς προπονητές οι οποίοι τους βλέπουν εκείνη την ώρα φυσικά στην τηλεόρασή τους και λειτουργούν ως πρότυπο για τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή μπορούμε να πούμε απευθύνεται σε όλους όσους θα συνδεθούν στη σελίδα του Δρομέα Θράκης. Βεβαίως, το έχουμε ελεύθερα, δωρεάν. Το πρόγραμμα τρέχει μέσα από τις σελίδες Facebook του Δρομέα Θράκης, μπορούμε να το δούμε απευθείας ή και να το δούμε και μαγνητοσκοπημένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε δυνατότητα να μπείτε στη σελίδα Facebook του Δρομέα Θράκης, να βρείτε την πρώτη αυτή γυμναστική μας. Είχαμε κάνει και μία την προηγούμενη εβδομάδα δοκιμαστικά. Αυτή είναι ουσιαστικά το πρώτο πακέτο, αποτελείται από 3 20 λεπτά βίντεο από γυμναστές του συλλόγου. Σε όλα τα επίπεδα, μπορούν δηλαδή όλα τα επίπεδα των ανθρώπων να γυμναστούν, πιο έντονο, πιο μεσαίο και ακόμα και ήπιο. Ο Δρομέας Θράκης, φαντάζομαι, αυτό μπορεί να κάνει μόνο αυτό το διάστημα, δηλαδή ενώ δεν μπορείτε να κάνετε προπονήσεις από κοντά, τι ακριβώς ισχύει και για εσάς? Ισχύει για όλο τον κόσμο. Απαγορεύονται επίσημα οι προπονήσεις σε μεγάλο όγκο αθλητών. Κρατάμε την επαφή μόνο με τους αθλητές μας, τους αθλητές αγώνων και τους προχωρημένους πρωταθλητές, τους οποίους για την ώρα είναι ανοιχτά τα στάδια για λίγους αθλητές, οπότε τους γυμνάζουμε εκεί. Αλλά μας ενδιαφέρει μέσω από τη διαδικτυακή μας τώρα άσκηση να κρατήσουμε σε φόρμα και τους υπολείπους αθλητές μας, κυρίως τα μικρά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να έρθουν στο στάδιο και να γυμναστούν, αλλά και τους ενήλικες, μιας και έχουμε αρκετούς ενήλικες. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι όντως έχοντας την εμπειρία της άνοιξης, ο Δρομέας επενδύει στη virtual αυτή διάσταση που υπάρχει, δηλαδή αφενός διαδραστική προπόνηση μέσω διαδικτύου, αλλά και διαδραστικούς αγώνες δρόμου, όπως το τελευταίο αγώνα που ξεκινάει σήμερα είναι το Winter Free Trace Run. Το είχατε πριν λίγες μέρες με τον Μιχάλη Πολιτσάκη αναπτύξει στο κανάλι σας, οπότε ίσως να πω και δύο λόγια αν μου επιτρέπετε και γι' αυτό. Είναι ένας virtual αγώνας που γίνεται ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή ο κάθε αθλητής μπορεί να τρέξει μόνος του σε απόσταση όσο μπορεί περισσότερη σε ένα αγώνισμα μίας ώρας ή σε δεύτερο αγώνισμα 2 ώρων. Μας αποστείλει μέσω του ηλεκτρονικού του χρονομέτρου που βρίσκεται είτε στο τηλέφωνο του είτε στο ρολόι του, και εμείς στο τέλος του μήνα θα βγάλουμε μια κατάταξη ατομική για να βγάλουμε τους καλυτέρους, ομαδική, να συγκρίνουμε τα χιλιόμετρα που μάζεψαν οι 5 νομοί της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, άρα είναι διαγωνιστικό και ομαδικά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι με μια μικρή συμμετοχή η οποία υπάρχει, θα μας δοθεί ευκαιρία να αγοράσουμε υγειονομικό υλικό για τους συνοριοφύλακες του Εύρου, τους οποίους δίνουν και αυτή τη δικιά τους μάχη. Κύριε Πανταρόπουλε, αυτό το εγχείρημα με τον αγώνα είχε ξαναγίνει νομίζω την Άνοιξη και μάλιστα είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πήγαμε πάρα πολύ καλά την Άνοιξη, ναι. Είχαμε συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και
και κάποιους λίγους από το εξωτερικό. Ήδη πάει πάρα πολύ καλά στις εγγραφές. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, και αφού έχει καταλαγιάσει λίγο και η ψυχολογία μας με την δεύτερη καραντίνα, πιστεύω να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη των δρομέων να συμμετέχουν σε αγώνα. Εντάξει, δυστυχώς δεν γίνεται διαζώσεις, αλλά τουλάχιστον ο καθένας να τρέξει στο χώρο του, να πάρει την επίδοσή του, το σκορ του, να πάρει τη σειρά κατάταξης, αλλά και να συμμετέχει σε μια κοινωνική δράση η οποία έχει αποτέλεσμα στους συνοριοφύλακες σε συγκεκριμένη στιγμή, αλλά γενικά στον εθελοντισμό.